Και πάλι για από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε αυτήν εκεί τη συσκευή. Τι είναι αυτή η λάμπα του θανάτου. Η λάμπα UVC ακτινοβολία αποστήρωση απολύμανση. πες το πώ θε. Γιατί του θανάτου το εξήγησα καλύτερα σε αυτό το πάνω το βίντεο που μπορεί να πατήσει να το δει. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για μια άλλη λύση για ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε λόγω τη πανδημία. Και αυτό είναι η απολύμανση του χώρου σου. Ναι, είναι αυτή εδώ πέρα η λάμπα μία από τι καλύτερε λύσει για να απολυμάνει ένα χώρο κυρίω επαγγελματικό που περνάει πολλοί κόσμο και πρέπει να το κάνει συνέχεια αλλά δεν είναι η μόνη. Και γι' αυτό το βίντεο θα χρειαστώ τη βοήθεια αυτού, κυτρικό οξύ, ξινό, όπως το ξέρετε οι περισσότεροι, το βάζω στην άκρη. Μετά θα χρειαστώ αυτό, not sponsor το βίντεο παιδιά, από τη μου πήγα και το πήρα και μάλιστα το συγκεκριμένο προϊόν Bambi, γιατί έχω και τον Bambi εδώ πέρα και το Μάνο. Γεια σας παιδιά. Yeah. Yeah. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν το πήρα από ένα μαγαζί που είχε ήδη για καφετέριες. Coffee shop, κάτι τέτοιο λεγότανε. Φίλε, ναι, αυτό εδώ πέρα το πουλάνε γιατί το συγκεκριμένο προϊόν, τι τη γράφει, Απολυματικό πόσιμο νερού. Το χρησιμοποιούν για να καθαρίζουν τι μηχανέ του καφέ. Είναι τόσο ασφαλέ. Το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να μπει σε μια συσκευή πρώτα. Και να γίνει και η κατάλληλη επεξεργασία και αρέωση και πάει λέγοντα. Και ποια συσκευή είναι αυτή, αυτή. UVL Fogger ή μηχανή ψυχρή νεφωση ή νεφελοποιητή. Νεβιουλάιζερ και καλά, όπω το λένε οι ξένοι. Οκ, Ισοτήνη, ναι, μα έχει εδώ πέρα ένα μπαχαρικό. Οκ, okay, μα έχει αυτό εδώ το καθαριστικό, το φοβερό που μα λε. Ναι, οκ, okay, πρώτη φορά τα ακούω, αλλά λογικά θα, κάτι θα ξέρει για να το φέρνει. Ναι, είναι το μοναδικό ή ένα από τα λίγα εγκεκριμένα από τον ΕΦΕΤ και τον ΕΕΤ και από την KGB και το CIA, που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καταπολεμήσει τον κορονοϊό. Και γενικά SARS και COVID και ό,τι άλλη αρρώστια υπάρχει και τα 1 1 και ιστορίε. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε βάζω στην άκρη. Και το τελευταίο πράγμα είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ε, ναι, σωτήρι. Α, αυτό δεν το έχει από το καλοκαίρι. Ναι. Σα είχα κάνει μερικά βιντεάκια που καθόμουν και ψέκασα εγώ το τρελό. Αλλά ναι, φίλε, άμα θε να πολυμάνει το χώρο σου, ό, και όχι μόνο για τον κορονοϊό, αλλά γενικά για να σκοτώσει βακτήρια και ιστορίε, αυτό εδώ το κόμπο είναι η λύση. Ε, οκ. Okay ε, σωτήρι, αφού το έχει από το καλοκαίρι, γιατί μα έκανε τώρα το βίντεο. Γιατί ρε κουτά, όπω σα έχω πει πάρα πολλέ φορέ, όταν μα βρίσκει ένα μεγάλο κακό, πάντα υπάρχουν αυτοί οι καλοθελητέ που θέλουν να βγάλουν χρήματα στην πλάτη μα. Εντάξει. Οπότε, αυτή εδώ τη συσκευή που την είχα πάρει αρχέ καλοκαιριού, δεν ήταν, Ρεπαμπή. Ε, παιδε. ε, μέσα ήταν περίπου. Ωραία, αυτή τη συσκευή που την είχαμε πάρει 65 ευρώ ε, τότε, το καλοκαίρι του 2020, πλέον στην Ελλάδα την βουλάνε 238 ευρώ ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω εδώ πέρα γκρίζα διαφήμιση και τέτοια, αλλά ρε φίλε, είναι αυτό. Άλλο τα 60, άλλο τα 260. Ρε, πρέπει κάπου να υπάρχει και ένα όριο, εντάξει. Οπότε, ε, ψεκαστήρα ψυχρή νεφωση. Ψεκαστήρα ψυχρή νεφωση. Ναι, εντάξει, οκ, okay, καλό, καλά, νόμιζα ότι δύο φορέ ψεκαστήρα. Τι σου λέει εδώ πέρα πριν το χρησιμοποιήσει, καθάρισε το, ιστορίε. Έχει εδώ πέρα ένα σωληνάκι που πάει κάτω στο δοχείο. Μετά έχει αυτήν εδώ τη βίδα για να το φτιάξω εγώ σε μια σταθερή γωνία. Οκ, okay, τώρα βλέπει δεν πάει πάνω κάτω. Και μετά σε αυτό εδώ το προστινό μέρο είναι αυτό το πραγματάκι που το βιδώνει. Τι κάνει αυτό ο τύρι ουσιαστικά όσο το βιδώνει, τόσο μικρέ η δέσμη οπότε μα δίνει έναν μικρό τυπικό έλεγχο εντάξει. Το πόσο μικρό θα είναι το σταγονίδιο. ωραία. Οπότε, εγώ από ό,τι κατάλαβα, λίγο έτσι όπω μα το έδειξε, εδώ μέσα θα βάλουμε το ντάλκο τέλο πάντων με το κυτρικό οξύ το οξινό. Ε, θα βάλουμε και νερό και θα αρχίσουμε να ψεκάζουμε για να κάνουμε την απολύμανση. Σωστά, πολύ σωστά. Τώρα από την πίσω μεριά υπάρχει αυτό εδώ το καπάκι που είναι και αφαιρούμενο, που έχει αυτήν εδώ πέρα τη, τα τετραγωνάκια τέλο πάντων είναι αυτά, για να μην πάει και τράβηξη μια πέτρα, κανένα χαλίκι τίποτα μέσα, ε. Κανα κλονάρι, κανένα φίλο, τι είναι αυτό, ρε. Γιατί τα έχει. Κανένα <laughs> ελέφαντα, ε, Αυτό, και έναν ελέφαντα. <laughs> λοιπόν, οπότε το έχει εδώ για να προστατεύσει το μοτεράκι που έχει μέσα, για να μην πάρει τίποτα. Και από την πάνω μεριά υπάρχει απλά ένα τυπικό κουμπί on και off. Τι ρυθμίσα θα τι κάνουμε κάτω, οπότε η λειτουργία του είναι πάρα πολύ απλή. Τραβάει αέρα, τραβάει και νεράκι, περνάει μπροστά από πολύ λεπτά μπεκάκια και αρχίζει και ψεκάζει. Τώρα, Μπάμπη, δεν υπάρχει πιο κατάλληλο άτομο από σένα να μιλήσει για ψεκασμού. Ε, την ίδια δουλειά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε με ένα ψεκαστήρα πλάτη, αυτόν που έχει την τρόπα και το κάνει και τρομπάρει. Τα βάτια την μπεκ έχει μπροστά. Τα μπεκ. Και εσύ είναι ότι για να κάνει αυτή τη, μικρή. Δεν έχει τον αέρα. αυτό πρέπει να βγάζει αέρα. Βγάζει. Αλλά κάτι ακόμα. Ε, μπροστά, τα σταγονίδια μπορούν να φτάσουν, γιατί σου έχω ψεκάσει με αυτό το καλοκαίρι, για να δροσιστούμε. Τα σταγονίδια που βγάζει αυτό εδώ, εδώ πέρα μπορεί να τα βγάλει ένα πλάτη. Όχι. Όχι τόσο λεπτό, ε. Ε, αν μπορεί και να τα βγάλει, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι, Σ... δεν, έχει, δεν έχει τον αέρι για να κάνει. Συνεχόμενη το... ροή, Ωραία, το... για να κάνει αυτή την έφωση. Αυτό που θέλουμε δηλαδή να κάνουμε ένα Τσακ, ένα πέρασμα και να πιάσει όλο το τοίχο Με ένα πέρασμα. Ωραία, οπότε με ψεκαστήρε πλάτη δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Εσύ όμω έχει και ψεκαστήρα με μπαταρία. Φορητό, full, δηλαδή αυτό. Οκ, okay, από ό,τι βλέπει εδώ πέρα είναι ρεύματο, έχει το καλώδιο. Εσύ με τη μπαταρία όμω μπορεί να πα τι ελιέ, να αρχίσει να ψεκάζει. Έχουμε δει με την καραντίνα κιόλα ότι α πούμε στι παιδικέ χαρέ, σε σχολεία, σε τέτοια είναι άτομα με μπαταρία σε τέτοια συστήματα και πάνε και ψεκάζουν για να πολυμάνουν εκεί πέρα τι πλατείε κι αυτά. Εκεί πέρα βέβαια η μπαταρία του είναι μία 12V συναγερμού. Είναι. συναγερμού αυτέ οι μικρούλε. Και τι αυτονομία έχουν αυτά περίπου, γιατί έχει και εσύ ηλεκτροκίνητο. Κρατάνε έτσι. Κρατάνε. Ναι. Και από δύναμη μπορούν να αποδώσουν πολύ. Πρώτα απ' όλα έχουν και σκάλε. Μία-δύο σκάλε, ξέρετε τι σκάλε του. Οπότε να τη σκάλα και στην τελική επειδή είναι μπαταρία, βγάζει την μπαταρία και βάζει άλλη. Αλλά παίρνει ξάρτημα η μπαταρία, που είναι σαν τον νεπελοψικά σύρα αυτόν ναι, και βγαίνει την κέρα αν σαμαθέ. Οπότε καλή φάση. Λοιπόν τώρα, Μάνο, έθεσε ένα καλό ερώτημα που μπορεί να μην το τα παιδιά. Πόσο βάτη είναι το συγκεκριμένο, 1400. Τώρα, το μικρό δοχείο των 5 λίτρων για άλλον είναι οκ, okay, εμένα μου φαίνεται μικρό. Γιατί έχω δει και ότι υπάρχουν ψεκαστήρε με 17 λίτρα και πάει λέγοντα. Είπαμε ότι αυτό το πέρα μπορεί να φτάσει μέχρι τα 250 ml το λεπτό. Ένα λίτρο στα 4 λεπτά, 5 λίτρα, 20 λεπτά. Ωραία. 20 λεπτά με αυτή την έφωση, αυτό το σπίτι, α πούμε, με ένα ψέκασμα. Δεν θέλει τρία και τέσσερα περάσματα. Σουτ, σουτ, σουτ όλε τι επιφάνειε. Θα έχει 22 λεπτά, θα έχω τελειώσει με ένα σπίτι 100 τετραγωνικών. Πολύ yeah. και... yeah. Εύκολα. Yeah. Δηλαδή, άμα είναι και γρήγορο το πέρασμα και δεν θε να κάνει πολλαπλά, αφού τα σταγωνίδια πάνε, πάνε παντού, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Μη σου πω και δύο σπίτια. Θα ήθελα να είναι μεγαλύτερο, αλλά εκεί πάμε σε πιο επαγγελματικέ λύσει. Δηλαδή, άμα είχα ένα εστιατόριο, α το πούμε έτσι και πρέπει να καθαρίσω και μέσα από το πάγκο, γιατί είπαμε ότι είναι ασφαλέ αυτό και για ε, και τα τραπέζια και γενικά όλο το χώρο που μπορεί να είναι 300 τετραγωνικά και τέτοια, εκεί πέρα ίσω με περιορίζει. Το ρεύμα δεν με περιορίζει, έχω μια μπαλατίζα και πηγαίνω. Οπότε αυτό απλά μπορεί να κάνει ένα δεύτερο γέμισμα. Θα ήταν και μεγαλύτερο, θα έχει πρόβλημα. Θα ήταν βαρύ, α πούμε. Θα ήταν βαρύ. Ενώ αυτό που με το χέρι με τα λίτρα, κλάιν. και να το κρατήσει και με τα δύο χέρια και να πα. Ούτε σε δεν θέλει, ούτε σκανδάλι θέλει. Ένα κουμπάκι on off. Οπότε, μπάμπι, τεχνικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον φαίνονται οκ. Okay. Εντάξει. Το έχουμε δοκιμάσει, είδαμε ότι δεν του δουλεύει. Ποιο είναι το θέμα τώρα. Ότι έφερα αυτά τα δύο εδώ. Ξέρετε ποια διαφορά ανάμεσα σε βακτηριοστατική δράση και βακτηριοκτόνο δράση. Παπάρια. Το ένα δηλαδή ότι δεν το επιτρέπει τον ιό να κάτσει να πολλαπλασιαστεί και το άλλο είναι ότι το σκοτώνει. Εντάξει. Εμεί τώρα για την περίπτωση του COVID, για γενικά για αυτού του ιού, τα έναν ή ένα και τέτοια, χρειαζόμαστε να κάνουμε μια δουλειά παραπάνω. Δηλαδή δεν είναι να θα αραιώσουμε απλά αυτό το τάλκο σε νερό και τέλο. Πρέπει να ρίξουμε και το πεχά του υγρού εδώ μέσα, να πάει γύρω στο 3. Οπότε εδώ έρχεται το κεντρικό οξύ. Οπότε για να αποκτήσει βακτηριοκτόνο δράση, και όχι απλά να ψεκάσω να κάνω πολύ θα πρέπει να πάρω 20 γραμμάρια ασθενού οξέω, όπω το κεντρικό αυτό εδώ πέρα, σε 100 ml δάλκο, σε αυτό εδώ ένα λίτρο κάνει περίπου 17 ευρώ κάπου εκεί, και αφού περάσουν 15 λεπτά, πρέπει να γίνει αυτή η ενεργοποίηση, και αλλάζει το χρώμα και γίνει έτσι κυτρινοπράσινο εκεί πέρα, τότε το βάζουμε σε 10 λίτρα νερού. Οπότε φίλε, αυτό. 100 ml. Εντάξει, το κεντρικό είναι είναι και στο σούπερ το αγοράζουμε. Οπότε 100 ml σε 10 λίτρα νερού, καλή φάση. 100 λίτρα μα βγάζει αυτό. Οπότε με ένα μπουκάλι το έχει γεμίσει αυτό 20 φορέ. Εντάξει, για να το υπολογίσει. Άμα εσύ κάθε μέρα έχει κόσμο και κάθε μέρα πρέπει να κάνει απολύμανση, πρέπει να κάνει αυτή τη διαδικασία, οκ. Okay? Οπότε ναι, το κόστο δεν είναι απογορευτικό, αλλά αυτό είναι ασφαλέ ακόμα και για να καθαρίσει το νερό. Εντάξει, μπορεί τα φρούτα και τα λαχανικά, όχι τα κομμένα, απ' έξω να κάνει απολύμανση. Το χρησιμοποιούν αστιατόρια, το χρησιμοποιούν πολύ. Ακόμα και αυτό, άμα έρθει κάποιο για να σου κάνει απολύμανση, τέτοιο θα βάλει. Δηλαδή είναι το νούμερο ένα. Αλλά και αυτό δεν σημαίνει, φίλε, ότι θα το βάλω μέσα. Χαχαχά, χα. εντάξει, μου πει και τι δοθολογίε σου, Τύρι, πήγαινε, διάβασε τα και εσύ, μην περιμένει από μένα από ένα βίντεο τώρα. Ότι θα το βάλω, χαχαχά, χουχουχού, μπαπ, μέσα και τέλο. Όταν με τέτοια πράγματα, βγαίνουν και αέρια, οπότε το αφήνουμε στην άκρη σε καλά αεριζόμενο χώρο. Άμα έρθει σε επαφή με το δέρμα σου αυτό το πράγμα που θέλει να πιει και ένα σφινάκι πριν, γάμισε τα, είσαι μάτια ή σε τέτοια, υπάρχει σοβαρό κινδύνο, γιατί είναι αδιάλειτο. Δεν, έχει, δεν έχουμε κάνει αρέωση. Εντάξει, Δηλαδή τη χλωρίνη που θα την ανακατέψει με το νερό και αν τη βάλει στο χέρι σου δεν θα πας κάτι άμεσα κατευθείαν. Αυτό εδώ πέρα όμω παχύρευστη πάνω, εκεί πέρα θα έχει θέμα. Οπότε, πολύ μεγάλη προσοχή. Γαντάκια καλά να φοράτε όταν το χειρίζεστε. Μασκούλα, τα πάντα. Και όταν το ψεκάζετε φυσικά, ναι, υδρονέφωση είπαμε, νεφελοποίηση, ιστορίε πολύ μικρά στα γονίδια. Δηλαδή, θα ρίξω και εδώ πέρα τώρα να δει ότι στι επιφάνειε εδώ πέρα με ένα ψέκασμα. Ναι, θα το βάλω 12 και 20, κάνει και φασαρία αυτό, ε. 12 και 20 θα το βάλω τώρα τέλο πάντων εδώ πάνω στο τραπέζι να δει ότι δεν θα τα κάνει μπουγέλο, απλά θα περάσει ένα λεπτό φίλμα από πάνω που θα κάνει όλη την απολύμανση. Αλλά είναι αυτό, ότι και πάλι χρειάζομαστε μέτρα προστασία. Άμα δεν έχει χειριστεί ξανά τέτοια συσκευή ή δεν ξέρει τι κάνει, καλύτερα να το αφήσει, να προσλάβει έναν επαγγελματία και να τελειώσει εκεί η ιστορία, εντάξει. Αυτό ήθελα να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είναι δε... δύσκολο, αρέσει. Πατά ένα κουμπάκι, α πούμε. Δεν... Ρε, το ψέκασμα δεν είναι δύσκολο, αλλά σου λέω πάει ο άλλο με τον κοντομάνικο και το σορτσάκι, όπω είσαι τώρα χειμωνιάτικα, και λέει εγώ θα πάω Ωραία. Και εκεί που ψεκάζει, μένουνε μικροσταυγονίδια πάνω στην ατμόσφαιρα, τα αναπνέει, ξέρω εγώ, του κάνει στα μάτια και αρχίζει και τσούζει και λέει Α, παραγία, μαμά βοήθεια. <Στυξ> δεν ξέρει, ρε φίλο, άλλο τα κάνει. Ο άλλο μπορεί να πει Α, δεν μυρίζει κάτι, κάτσα το κοιμά και τη γεύση έχει. Δεν ξέρει, ρε φίλε, με ποιου έχει να κάνει. Οπότε, προσοχή. <Στυξ> ε. Εντάξει, δεν φτάνουμε σε σημείο να είμαστε στου Αμερικάνου που σου λέει πρέπει να γράφουν είναι καυτό το ποτήρι όταν το βγάζει από την καφετιέρα. Αλλά κατάλαβε. Αυτό. Λοιπόν, οπότε, Κάνουμε μια δοκιμούλα. δεν κάθομαι λίγο να το ενεργοποιήσω τώρα. Έχω μέσα ούτω ή άλλω νεράκι. Είδε τώρα και που είναι το μισό, δεν έχει θέμα. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία, πάμε. Anyway, αυτά από εμένα, γεια σας. Μανώ, τώρα πρόσεξε. Που σου στη μούρη. Τι ένιωσε. Ε, λίγο μου ήρθε, εντάξει. Πολύ λίγο. Ωραία, αυτό, ένα ψεκασματάκι. Εντάξει, και όσο πιο κοντά είσαι, εντάξει, εννοείται. Από πόσα το κάνει αυτό. Όχι, Σοφία. Όχι. μα πήρε χαμπάρι η γυναίκα. Κάτσε, τη βλέπω στην πόρτα. Κοιτάξτε, είναι τζάμι και τη βλέπω. Οπότε, παρόλο που ψέκασα εκεί, που υπάρχουν κινητά, υπάρχουν κουτιά χάρτινα, υπάρχουν εδώ πέρα χιλιάδε πράγματα, είδε ότι δεν έχει μείνει πάνω στην επιφάνεια αυτό που λέμε το, το νοπό με το πανάκι που θα το περάσει από το VTX, ξέρω εγώ και θα μείνει λίγο νερό πάνω. Είναι νεύωση πολύ μικρά στα γονίδια, και αυτό που θέλουμε απλά είναι να καλυφθεί πάνω η επιφάνεια. Εντάξει, ίσω πιο εμφανέ είναι εκεί πέρα στο Τράνια. Εντάξει, που φαίνεται ίσω λίγο να φαίνεται τώρα από την κάμερα, λίγο εκεί πέρα μια μικρή επιφάνεια πάνω. Αλλά σε καμία περίπτωση να πει ότι τα έχει βρέξει όλα. Και μάλιστα, επίτηδε το κάτσα πολύ ώρα εκεί πάνω. Οπότε για εσά που έχετε ηλεκτρονικά και τέτοια, από μεγάλη απόσταση δεν θα έχετε θέμα. Από μικρή όπω εδώ πέρα, ίσω υπάρχουν μικροσταγωνίδια και καλό θα τα βγάλετε από το ρεύμα ή να αποφύγετε τον απευθεία ψεκασμό αυτών των ηλεκτρονικών συσκευών. Να, εκεί α πούμε που ψέκασα που ήταν το κινητό, πιο πολύ σκόνη έχει μείνει πάνω. Δεν φαίνεται, Με νερό βλέπει καθόλου. Διαφέρει και στο άλλο που έχει γεννηθεί και πώ φαίνεται εδώ πέρα. Λίποτα. Οπότε είναι αυτό ρε, επειδή μου λέγανε πολύ, εγώ έχω την τηλεόραση στο σαλόνι και τέτοια. Δεν. Και στο φω το πάτσα πάνω τώρα δεν έχουμε τέτοια θέματα. <χωδηφίλαια> Πάμπι, υπάρχουν και άλλοι εκνεφωτήρε. Και πιο συγκεκριμένα αυτή τη βενζίνη. Ναι, βάλω το εδώ πέρα. <χωδηφίλαια> είναι αυτό <χωδηφίλαια> το θέμα. Πρόσεξε, επειδή έριξα μια. Αυτό ρε, με τι τιμέ. Έριξα και μια ματιά και πήγε το μάτι μου ότι στου βενζίνη έχει πάρα πολύ καλή τιμή. Αλλά ρε φίλε, σε κλειστό χώρο τώρα να βάλω εγώ το, το δίχρονο εδώ πέρα. Εδώ τα λυσοπρίωνο κόβει φυσικά το ξύλα και βρωμάει όλο το σπίτι. Φαντάσου εδώ μέσα. Αυτό που κρατάμε σε αυτό το βίντεο είναι ότι υπάρχει το κατάλληλο εργαλείο για κάθε χρήση. Αλλά φυσικά άλλο τα 65 ευρώ και άλλα τα 265. Εντάξει. Οπότε anyway, αυτά από εμένα. Γεια σα.